Επίγεια και εναέρια μέσα, πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής αλλά και υδροφόρες του Δήμου ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Σμάρη του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Είδαμε τους καπνούς, είναι πίσω από το χωριό. Και ενημερώσατε την πυροσβεστική? Βεβαίως. Τι καίγεται τώρα εκεί που είναι? Καίγονται και ελιές και αγριάδα. Το ελικόπτερο κάνει συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να εξαλείψει το ενδεχόμενο η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων να επεκταθεί σε καλλιέργειες ή πολύ δε περισσότερο στα πιο απομακρυσμένα σπίτια του χωριού. Από εδώ φαινόταν όλα, όλα φαινόταν από εδώ. Ανησυχήσαμε να μην πάρει κάτω η φωτιά, στα λιόφυτα, να κάνουν τα λιόφυτα, τέτοια. Έχει αγίες, έχει πολλές. Δεν ξέρω τώρα τι ζημιά έχει γίνει. Εκτός στο βουνό έχει καλλιέργειες μου, περιοχή από εκεί. Οι πρώτες φλόγες και οι καπνοί έγιναν αντιληπτοί στις 11 περίπου το πρωί από κατοίκους που ενημέρωσαν άμεσα την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο. Το χωριό μας είναι σε ένα χώρο που είναι στα χόρτα μέσα, είναι δασόδης αυτά. Και πολύ κοντά στην πυρκαγιά. Και πολύ, πολύ κοντά, ναι. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αυτή να φτάσει κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σας ανησυχήσαμε και εγώ τον Ελιές, αλλά μέχρι εκεί. Το χωριό δεν κινδύνευε. Ήρθε άμεσα η πυροσβεστική. Ναι. Και η πυροσβεστική και ελικόπτερο. Αν δεν έρχονταν το ελικόπτερο, θα ζοριζόταν τα πεζοπόρα τμήματα. Πάντως η επιχείρηση είχε σε έκβαση όχι μόνο λόγω της αμεσότητας στην αντιμετώπιση, αλλά και λόγω της συχνής ρήψης νερού από ελικόπτερο που ανεφοδιαζόταν με νερό από την γειτονική λίμνη της Λιβάδας στο Θραψανό.